Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Δαλάκα σε μεσημεριανή εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά, η οποία εξέφρασε τα παραπονά της και τόνισε ότι δεν την τιμά αυτό το τέλος από το παιχνίδι και τους λόγους που αποβλήθηκε από το Survivor All Star, βγάζοντας τη φόρα και άλλα μυστικά που κανείς δεν γνώριζε ως τώρα. Η πρώην παίκτρια ξεκαθάρισε πως δεν επικοινώνησε ποτέ και με κανέναν και πως απλά με την Ασημίνα έφαγαν ένα σάντουιτς. Η ίδια επέμεινε πως αυτό ήταν πράγματι παράβαση και το πλήρωσε, αλλά δεν ήταν λόγος για να αποβληθεί μόνο εκείνη. Όλοι οι παίκτες τρώνε και δεν ήμουν η μόνη. Με την Ασημίνα δεν πιάσαμε κινητό, απλώς φάγαμε. Έγινε αυτό με την παράβαση και κάποια άτομα εκβίασαν την παραγωγή πως αν δεν φύγουμε εγώ και η Ασημίνα, θα φύγει όλη η ομάδα. Ένας από αυτούς που ζήτησε το διαβατήριό του για να φύγει σε περίπτωση που δεν φύγουμε εμείς, ήταν ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Ο Μπάρτζης λοιπόν έστησε όλο αυτό το σκηνικό και θα πρέπει να πάει στο Hollywood. Σε ερώτηση ποιοι κινούν τα νήματα στο παιχνίδι, απάντησε ότι ο Ασημακόπουλος, ο Μπογδανός ο Βασάλος, η Ρία και η Μαριαλένα ήταν τα άτομα που απείλησαν την παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα γιατί είχα πρόβλημα υγείας και έπρεπε να φάω κάτι, γιατί πέρασα πνευμονία, που στην συνέχεια μου το γύρισε σε περικαρδιτίδα. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα, δεν άντυχα άλλο. Φυσικά όλα έγιναν την περίοδο των σεισμών στην Τουρκία και δεν γινόταν να βρεθούμε με τον Ατσούν. Έτσι περνώντας ημέρες, εμείς και φάγαμε και κάναμε μπάνιο και δεν θα δεχόμουν να γυρίσω πίσω σε καμία περίπτωση, καθώς θα ήταν αδίκο για τους υπόλοιπους παίκτες. Παρόλα αυτά στο τέλος σε μία ερώτηση, που βρήκε τα χρήματα να πληρώσει το σάντουιτς, αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.